Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 2 εβδομάδες κηρύχθηκε η Βηρυτός, όπως ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου. Στη χώρα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος μετά τις πολύ νεκρές εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού το απόγευμα της Τρίτης. Σε αποθήκη που φυλασσόταν εδώ και 6 χρόνια, τεράστια ποσότητα νητρικού αμμονίου και άλλα εξαιρετικά έφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνται ως χημικά λιπάσματα αλλά και για την κατασκευή βομβών. Οι εκρήξεις στήχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, ενώ περίπου 4.000 τραυματίστηκαν. Απροσδιόριστος παραμένει ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς και όσων παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, αφού ισοπεδώθηκαν το λιμάνι και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, με τις υλικές ζημιές να εκτείνονται σε ακτίνα τουλάχιστον 50 χιλιόμετρων. Εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί θα φτάσουν τους 200 και οι τραυματίες τους 6.000. Άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας σε αίτημα της κυβέρνησης του Λιβάνου μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αποστολή Βοήθειας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου στη Βηρυτό. Ειδικότερα, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σε άμεση συνεννόηση με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρταλιά, θα μεταβεί σήμερα ομάδα έρευνας και διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι στο Λίβανο μεταβαίνει ειδική ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ με έδρα την Ελευσίνα, αποτελούμενη από 12 άτομα και διασωστικό σκύλο, 2 οχήματα και ειδικό εξοπλισμό με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας C-130. Ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, επισκέφθηκε τα στελέχη της ειδικής μονάδας της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και συνομίλησε μαζί τους πριν την αναχώρησή τους. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις αρχές του Λιβάνου όσο και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για παροχή περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης εφόσον χρειαστεί. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Για την ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται από χθες στο νησί της Ρόδου 2 ελικόπτερα κατάσβεσης και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, απευθύνει η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ρόδου βρέθηκε χθες ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου κατά την άφιξη 2 ελικοπτέρων της πυροσβεστικής και ενός πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΑΚ που έστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να ενισχύσουν την πυροσβεστική δύναμη στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου, καθώς διανύουμε ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο κύριος Ευστρατίου. Πράγματι είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Είμαστε σε κατηγορία 4 αυτές τις 2-3 μέρες πόσο θα πάρει αυτό. Εμείς χθες συγκαλέσαμε το πρωί 8 η ώρα έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας έτσι ώστε για να δούμε την ετοιμότητα των υπηρεσιών γενικά. Αυτό γίνεται πάντα όποτε υπάρχει τεσάρι. Χθες είχαμε και την... μας ήρθανε 2 ελικόπτερα από την πολιτική προστασία λόγω της έκτακτου ανάγκης, όπως θεωρήθηκε και από την πολιτική προστασία, από τον κύριο Χαρδαλιά και την φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Εδώ στη Ρόδο έχουμε πάντα μόνιμα ένα ελικόπτερο. Χθες μας ήρθε το Αφροδίτη και ένα Σούπερ Πούμα από την Αθήνα. Στη διαδρομή επιχειρήσανε και όλα διότι είχαμε κάποιες φωτιές στις Κυκλάδες, οπότε σταματήσαν για μία ώρα εκεί και επιχειρήσαν και εκεί. Θα ήθελα να πω ότι και οι εθελοντές είναι σε ετοιμότητα και όλες μας οι υπηρεσίες. Θα ήθελα να πω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι, τα αντανακλαστικά της είναι πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό βέβαια δεν έχουμε και πέρσι και πρόπερσι φωτιές ιδιαίτερα μεγάλες στο νησί. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια υπάρχει και η βοήθεια του ελικοπτέρου εδώ, οπότε είναι στο να μην ξεφύγει η φωτιά
είναι άμεση επέμβαση. Βέβαια ήρθε και ένα πεζοπόρο τμήμα μαζί χθες μαζί με τα δύο ελικόπτερα της ΕΜΑΚ για συνδρομή. Θα ήθελα να αφιστήσω την προσοχή και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε πανηγύρια και αυτές τις μέρες με πανηγύρια στο να μην ανάβουν φωτιές, ψήνουν σουβλάκια ή τα έθιμα που είχαν οι οικογενειάρχες που πηγαίναν εκεί και ανάβανε και ψήνανε κρέας με τις οικογένειές τους, αυτά που κάνανε χρόνια. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, οι εντολές είναι σαφείς. Αν υπάρχουν παραβάτες θα οδηγηθούν με την αστυνομία σε αυτόφορο ή κάποιο πρόστιμο κτλ. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το έχει βγει απόφαση και από το συντονιστικό όργανο ότι περίοδο της αντιπυρικής περίοδου δεν ανάβουμε φωτιές, δεν καίμε χόρτα, δεν προσέχουμε πάρα πολύ και τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε έξω με τους πυνθήρες που μπορεί να βγάζουν, να προσέχουμε πάρα πολύ. Φέτος δεν είχαμε την εντεπρόφικα, επειδή είναι τώρα φτιάχτηκε το καταστατικό το δικό της, τους έχει πάρει για 2 μήνες ο Δήμος. Έχουμε κάνει κάποιους καθαρισμούς εμείς, με κάποιους εργολάβους. Ευελπιστώ σε κανένα μήνα που θα μπορέσουμε να τους πάρουμε κι εμείς, 1,5 μήνα, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε και την νησίδα που έχουμε προβλήματα. Βέβαια τώρα έχουμε 5 εργάτες οι οποίοι καθαρίζουν την νησίδα από αεροδρόμιο μέχρι Τσαίρι αεροδρόμιο και οι οποίοι θα συνεχίσουν και την Ρόδου Λίντου. Ο κόσμος δυσανασχετεί, περιμένει, δεν είναι εύκολο και για τις διαδικασίες και αν δεν υπάρχουν προσωπικό για να γίνουν αυτές οι δουλειές. Εμείς είχαμε βγάλει και μία εργολαβία σε διαγωνισμό, ο οποίος δεν ήρθε κανείς, ήταν μέσα και αυτά τα πράγματα και ο καθαρισμός. Και γενικά να υπάρχουν 2 πατρόλ πάνω κάτω στη Ρόδου Λίντου και γενικά σε όλο το νησί για 1 φορά τη βδομάδα να γυρνάνε, αλλά επί 24 ώρες βάσης να γυρνάνε και οτιδήποτε συμβαίνει ή από θέματα κατολιστήσεων ή από λακκούβες ή ένα τρακάρισμα που έπεσε μια κολόνα να μπορούν να την μαζέψουν για να φεύγει από εκεί ή μια λάμπα που δεν δουλεύει να μπορεί να αλλάζεται μέσα στις 24 ώρες. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένας στο να δώσει προσφορά. Τώρα το ξαναβγάζουμε πάλι τον διαγωνισμό. Πιστεύω κάποιος να έρθει, αλλά περιμένουμε και την αντιπρόφικα. Του χρόνου θα είναι καλύτερα, γιατί θα μπορέσουμε να τους πάρουμε από πολύ πιο νωρίς. Θα γίνουν διαδικασίες, εφόσον τώρα πλέον έχουν το καταστατικό, να γίνουν διαδικασίες από τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε τον Μάρτιο να μπορέσουμε να τους πάρουμε και να είμαστε έτοιμοι, του χρόνου να μπορέσουμε να έχουμε τελειώσει όλες αυτές τις διαδικασίες. Διαγραμμίσεις, βλέπετε, γίνονται και με αυτούς είχαμε κάποιες καθυστερήσεις και με τον κορονοϊό κτλ. Εντάξει. Τη Χάλκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νησί θα φτάσει γύρω στις 10.30 και στη συνέχεια θα παρευρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί για την ονοματοδοσία του Πολυδύναμου Ιατρείου του νησιού. Το Πολυδύναμο Ιατρείο της Χάλκης θα πάρει το όνομα του αείμνηστου βουλευτή Δωδεκανήσου και Υπουργού Υγείας, καθηγητή καρδιολογίας Δημήτρη Κρεμαστινού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα θα παρευρεθούν στο τρίμηνο μνημόσυνο που θα τελέσει η οικογένεια του καθηγητή Κρεμαστινού στον Άγιο Ιωάννη σε στενό οικογενειακό κύκλο. Μάλιστα, το μνημόσυνο επρόκειται να γίνει στις 8 του μήνα, αλλά ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την οικογένεια να τελεστεί την ημέρα κατά την οποία θα βρίσκεται και εκείνος εκεί, ώστε να μπορέσει να παραστεί. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά θα έχει μια άτυπη συνάντηση με τον Δήμαρχο Χάλκης Ευάγγελο Φραγκάκη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η σύζυγός του θα συναντηθεί με τις γυναίκες του νησιού. Το βράδυ της Πέμπτης, η οικογένεια Κρεμαστινού θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Πρωθυπουργικού ζεύγους, το οποίο εκτός απροόπτου θα διανυκτερεύσει στο νησί. Το επόμενο πρωί, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Ρόδο για να παραστεί σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 9 στην περιφέρεια με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και φορέων και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του σκάφους που παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Καλύμνου δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα του λιμενικού στο νησί σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και χρονική περίοδο. Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη κ. Παΐσιο, παρουσία του Δημάρχου, του Επάρχου, του Δημάρχου του Τάρπον Σπρίγκς, του Λιμενάρχη Καλύμνου, Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων και αρκετού κόσμου. Κύριε ο Θεός ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο του παντός κυβερνήτης, πεγιατών τα πάντα εν τη δραχή σου και την έμβασή σου ηθήνων των άνεμων και τη θάλασσα, διαφύλαξον τον πιάριο του ούτων και τα πείρα αυτού, ενώ σε αυτούς φύλακα άγγελων μεταφών κυρινικών. Πίσω με τα πάντα την ουσία τα ελέη σου, ότι εσύ υπάρχεις ο Πατήρ ημών, ασφαλής και ετοιμαζόμενος, ημίν, συνοπτήρου Πατήρ και εκνέματι. Ναι, εις όνος των αιώνων, αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου και καστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων παρούμενο και τόσον φυλάτων δια τους καμπρούς σου προβλήτε. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων πλοία του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων πλοία του σταυρού σου πολίτευμα. Σον παρέον αξίως ημάς πίσον Θεοτόν και Πάτε Παρθένε, παραδώσε τα πλημελήματα ημών, και παράδειτε η άνοδο της εκπληκή τα πάντα στην κυριολογία σου, αν καλόν απίστεως και εικόνα χαρόντισκος. Εγκρατεία δίλας καλόν, ανέδειξε σε την πίνη σου, των πραγμάτων αδίδια, για τούτο ελπίζω την ταπεινώση, τα υψηλά, η πτωχία, τα πλούσια. Παρατέλεια, καλυκούλα, έλεγε με πιστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Μόνος γέγονα, γαλού και χώρας, με τα καύσιμα, σου καλύνου, τα μακαριστέ σάβα πατήρι μου. Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο γνωστός ρεμπέτης Αγάθωνος Ιακωβίδης. Ο Αγάθωνος Ιακωβίδης γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό της επαρχίας Λαγκαδά από γονείς μικρασιάτες πρόσφυγες το 1955. Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα προέρχονται από τον κοινωνικό του περίκυρο και είναι έντονα διαποτισμένα από τις μελωδίες της Μικράς Ασίας. Με τη μουσική αρχίζει να ασχολείται συστηματικά από το 1973. Αυτοδίδακτος με μόνο οδηγό τα μουσικά του ακούσματα, μαθαίνει σχεδόν όλα τα έγχορδα που χρησιμοποιούνται στα ρεμπέτικα τραγούδια. Κιθάρα, μπαγλαμά, ούτι, μπουζούκι, τζουρά, μαντόλα και μαντολίνο. Το επαγγελματικό του ξεκίνημα γίνεται στις μπουάτες της Θεσσαλονίκης. Το 2013 αποδέχθηκε την πρόσκληση του συγκροτήματος Κόζα Μόστρα να συμμετάσχει μαζί του στο φεστιβάλ της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας με το τραγούδι Alcohol is Free, με το οποίο προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης όπου κατέλαβαν την 6η θέση. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν από τον Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Στη συνέχεια ορκίστηκε με πολιτικό όρκο ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελφέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Oh,
Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι, ο εν είδη πυρήνων γνωσόμουν αόθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών. Την τιμή και τη συνείδηση μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και κυρίως τη χρήση μάσκας σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους όπου χρειάζεται ώστε να μην υπάρξει ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, τόνισε με έμφαση στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός στην σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους κυρίους Κικίλια, Χαρδαλιά, Τσιόδρα και Κοντοζαμάνη. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας και όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το κάνουμε και θα το κάνουμε γιατί το κάναμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα βγούμε νικητές και από αυτή τη δύσκολη μάχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης. Είχαμε δηλώσει εξ αρχής ότι το σχέδιό μας αναπροσαρμόζεται συνέχεια με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Κάθε μέτρο επανεκκίνησης της οικονομίας είχαμε πει τότε ότι θα μετριέται, όπως και έγινε. Θα αξιολογείται, όπως και γίνεται διαρκώς, και θα αποφασίζουμε συνεχώς αν πρέπει να επιταχύνουμε κάπου ή να επιβραδύνουμε κάπου αλλού. Και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε. Το κάνουμε κάθε μέρα. Αξίζει να θυμίσω ότι ανοίγοντας ξανά την οικονομία μας, έχουμε επιβάλει μόνο τον τελευταίο μήνα, ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών, τουλάχιστον 15 στοχευμένα νέα περιοριστικά μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία απαντούν στα ευρήματα του παρατηρίου και του διοικουργικού μηχανισμού παρέμβασης που έχουμε δημιουργήσει. Και αυτό που κάποιοι συχνά κακοπροαίρετα ονομάζουν έλλειψη σχεδίου ή κυβερνητικές παλινοδίες, είναι ακριβώς αυτή η διαρκώς ευμετάβλητη συνθήκη στην οποία καλείται να προσαρμοστεί κάθε κυβέρνηση, το τονίζω κάθε κυβέρνηση, απέναντι σε μια πανδημία που θέτει πρωτόγνωρα προβλήματα δημόσιας πολιτικής για τα οποία δεν υπάρχουν ούτε έτοιμες απαντήσεις ούτε δοκιμασμένες λύσεις. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, να προσαρμοστούμε ως υπεύθυνοι πολίτες στα νέα δεδομένα που δημιουργεί αυτός ο θανατηφόρος ιός. Και κατανοώ ότι προκαλεί εύλογη αγωνία σε όλους οι αύξηση των κρουσμάτων. Και έτσι πρέπει να γίνει, διότι ποτέ δεν είπαμε ως κυβέρνηση ότι ο ιός έσβησε και ότι μπορούμε να επιστρέψουμε κανονικά στις ζωές μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το λέγαμε πάντα. Το έλεγα σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου. Ο ιός είναι εδώ, κυκλοφορεί ανάμεσά μας και βέβαια προς διάψευση μιας διαδεδομένης αντίληψης η αύξηση των κρουσμάτων δεν οφείλεται τόσο στο άνοιγμα των συνόρων, το οποίο θέλω να πω ότι επιτηρούνται υποδειγματικά με επιστημονικά εργαλεία προηγμένων αλγορίθμων που πολύ λίγες χώρες έχουν υιοθετήσει ως τώρα. Θα πρέπει να το πούμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση που σημειώθηκε απέναντι στα μέτρα συμμόρφωσης στο εσωτερικό της χώρας μας κατά το μήνα Ιούλιο. Και σε αυτό πιστεύω ότι αν έχουμε όλοι μια ευθύνη γι' αυτό. Μόλις το 10% των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα, τα πιο πολλά κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι εγχώρια. Και αποδεικνύεται
από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, στοιχεία της πολιτικής προστασίας, του ΕΟΔΗ, από τις συχναλήτησεις που κάνουμε, ότι σήμερα κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαφτίσια, γιορτές, χώροι διασκέδασης όπου συνοστίζεται κόσμος, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, αλλά και συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες που οφείλουν να τηρούν αυστηρά υγειονομικά μέτρα, όπως η βιομηχανία τροφίμων, αποτελούν σήμερα σοβαρές εστίες μετάδοσης του ιού. Και γι' αυτό και λαμβάνουμε νέα, αυστηρότερα, στοχευμένα μέτρα και πραγματοποιούμε πολλούς αυξημένους ελέγχους σε αυτούς τους χώρους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ποτέ άλλοτε η ατομική συμπεριφορά του καθενός μας δεν επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη συλλογική πορεία της χώρας. Υπευθυνότητα που επιδείξαμε ως κοινωνία κατά την υποχρεωτική οριζόντια στέρηση βασικών ελευθεριών μας, προκειμένου να προασπίσουμε το ύψιστο αγαθό της υγείας και της ανθρώπινης ζωής, δεν ήταν αυτονόητη. Όμως πετύχαμε να ανακόψουμε το πρώτο κύμα της πανδημίας. Και αυτή η νέα εμπιστοσύνη που χτίζεται καθημερινά μεταξύ των πολιτών και του κράτους, ούτε αυτή ήταν αυτονόητη. Είναι μια εμπιστοσύνη που κερδίζεται κάθε μέρα. Και αυτή η νέα συλλογικότητας ευθύνης είναι ένα δείγμα ορίμανσης, τολμώ να πω συναισθηματικής και πολιτικής ενηλικίωσης της ίδιας της κοινωνίας και εν τέλει κοινωνικής προόδου. Είναι ένα σημαντικό κεκτημένο το οποίο δεν επιτρέπεται να απεμπολίσουμε. Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να μας μεταφέρει σε ένα καλύτερο και σε ένα ασφαλέστερο μέλλον. Πρέπει με άλλα λόγια και να κλείσω με αυτό, να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας. Και όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το κάνουμε και θα το κάνουμε, γιατί το κάναμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα βγούμε νικητές και από αυτή τη δύσκολη μάχη. Έκκληση στους πολίτες να εφαρμόσουν όλους τους κανόνες υγιεινής, απίθυνε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά την έκτακτη ενημέρωση με τον κύριο Τσιόδρα το απόγευμα της Τρίτης. Θέλω εν όψη 15 Αυγούστου να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Το Πάσχα κάναμε πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Κλεισμένοι στα σπίτια, μακριά από τις εκκλησίες μας, μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα. Τώρα αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες υγιεινής. Η ελληνική κυβέρνηση, σε κάθε περίπτωση, θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και πάντα σε συνεννόηση με τους ειδικούς. Γι' αυτό και σας ανακοινώνουμε τις νέες αποφάσεις μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Απαγορεύεται από αύριο στις 7 το πρωί η διέλευση από την Κακαβιά από τις 11 το βράδυ ως τις 7 το πρωί καθημερινά, για να εξασφαλιστούν πιο στοχευμένοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τη Δευτέρα εγκαθίσταται στο συνοριακό σταθμό μόνιμο κλιμάκιο δειματοληπτικών ελέγχων με τη συμμετοχή υγειονομικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του ΕΟΔΗ και σε συνεννόηση με την περιφέρεια Ηπείρου. Επίσης, από την Κυριακή 16 Αυγούστου, όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αλβανία, δηλαδή από την Κακαβιά, υποχρεούται σε 7ήμερη κατοίκον απομόνωση, η οποία και θα ελέγχεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη διεύθυνση που έχει δηλώσει το PLF, το οποίο είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει οποιοδήποτε μπει στη χώρα. Παρατήρεται το όριο των 100 ατόμων σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες, ως τις 31 Οκτώβρου. Το όριο αφορά τόσο στο χώρο τέλεσης του μυστηρίου, όσο και στο χώρο δεξιώσεων. Προχωράμε συντατικούς ελέγχους σε εργοστάσια τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και σε συνεννόηση με τις περιφερειακές διευθύνσεις υγείας. Στους ελεκτικούς μηχανισμούς για την τήρηση των κανόνων αποτροπής διασποράς του COVID-19, εντάσσεται για την επίβλεψη του τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και ο ΕΦΕΤ, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ορθών βιομηχανικών πρακτικών. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στα πλοία, ανεξαρτήτου πυκνότητας επιβατών, και απαγορεύονται όλες οι εκδηλώσεις εντός πλοίου. Συμπληρωματικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναλόγως του επιδημιολογικού κινδύνου, πλέον θα υπάρχει δυνατότητα περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης σε τοπική κλίμακα με σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Περαιτέρω υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το κοινό στις εξής περιπτώσεις. Χώροι γραφείων όταν υπάρχει επαφή με το κοινό, τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στους χώρους λατρείας, στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, στα νοσοκομεία, τα ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, στα καταστήματα λιανικής πώλησης, στα φαρμακεία, στα κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, στους ανελκυστήρες και σε κάθε άλλο κλειστό χώρο. Υποχρεωτική είναι επίσης η μάσκα για τους εργαζομένους σε καταστήματα εστίασης και γυμναστήρια, ενώ παραμένει ισχυρότατη σύσταση για χρήση μάσκες στις σκάλες αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όταν δεν μπορούν να κρατηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Λαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε και να αποφύγουμε φαινόμενα συγχρονισμού και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Ναυτιλιακής και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στην εκπομπή της ΕΡΤ 1 από τις 6. Όπως επεσήμανε, είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα συνωστισμού, ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων, γεγονός που οδήγησε στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και εκεί. Θα ήθελα έτσι για να πάρουμε και αφορμή για τη συζήτησή μας να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας μία-δυο εικόνες οι οποίες φαντάζομαι τις έχετε δει γιατί έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης που έχουν να κάνουν με αυτές τις εικόνες συνωστισμού στα διάφορα τουριστικά πλοιάρια. Είναι αυτές οι εικόνες όπου ο κόσμος συνωστίζεται στους εξωτερικούς χώρους αυτών των τουριστικών σκαφών και έχουν υπάρξει πολλά σχόλια. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν αυτές οι εικόνες είναι αυτές που σας οδήγησαν καταρχήν στο να πάρετε αυτή την απόφαση συνολικά και μαζί με τους ειδικούς για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους και κατά πόσο βεβαίως σε αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη μπορεί στην πραγματικότητα να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι παρακολουθούμε τα δεδομένα καθημερινά, επαναξιολογείται η δράση της κυβέρνησης και βέβαια είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όσα μέσα χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία. Είναι γεγονός ότι είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα συνωστισμού, ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων, όπου ελάχιστοι έμεναν μέσα στα πλοία. Αυτό βεβαίως μας οδήγησε στην υποχρεωτική πλέον χρήση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, όπως βεβαίως απαγορεύεται πλέον η πραγματοποίηση διοργάνωση εκδηλώσεων και εντός αυτών των πλοίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε και να αποφύγουμε φαινόμενα συγχροντισμού και βεβαίως να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο και να ενισχύσουμε την δημόσια ασφάλεια και υγεία των πολιτών. Καταλαβαίνετε ότι για την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η διασφάλιση της δημόσιας υγείας των μελών των πληρωμάτων, των επιβατών, των κατοίκων των νησιών για μας αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραιότητας. Εμείς επιθυμούμε ασφαλή ταξίδια και νησιά χωρίς κρούσματα. Δεν θα ήταν, αν θέλετε, πιο λογικό, το λέω απλά γιατί έχει υπάρξει μια κάποιου είδους κριτική σε σχέση με την επιλογή να αυξήσετε κατά 80% την πληρότητα των πλοίων, για τον Αύγουστο δηλαδή, ότι θα δημιουργηθούν έτσι μεγαλύτερες συνθήκες να υπάρχει συνωστισμός είτε στους κλειστούς είτε στους εξωτερικούς χώρους. Προσέξτε, καταρχήν όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της ύστερα από τις συζητήσεις και τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ξεκινήσαμε με υψηλό πρωτόκολλο. Ξεκινήσαμε ένα πρωτόκολλο στα πλοία στο 50% και 55% μεγαπίνες. Στη συνέχεια αυξήσαμε το πρωτόκολλο στο 65% και 60% και τώρα έχουμε νέα αναμόρφωση του πρωτοκόλλου. Ξέρετε, μελετάμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, συμβουλευόμαστε και εμπιστευόμαστε τους ειδικούς επιστήμονες. Για την ώρα δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα ούτε σε μέλος του πληρώματος, ούτε βέβαια κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Σε κάθε όμως περίπτωση, αύξηση του πρωτοκόλλου, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω για να γίνει απολύτως σαφές και κατανοητό, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση χαλάρωση των μέτρων. Το αντίθετο. Υπάρχει ρητή εντολή στα λιμεναρχεία για αυξημένους ελέγχους, τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν
ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο εντατικοποίησης των ελέγχων τόσο στα πλοία της ακτοπλοείας, όσο και στις λάντζες, στα θαλάσσια ταξί, στα ημερόπλια. Το λιμενικό σώμα θα βρίσκεται παντού. Εκεί όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται. Σε κάθε όμως περίπτωση εμείς δεν έχουμε καμία τιμωρητική διάθεση. Εμείς απλά θέλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι σε όλους. Το καμπανάκι αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και την ατομική ευθύνη, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι, έτσι, νομίζω, και όταν επιβάλλεται την υποχρεωτική χρήση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, είναι θέμα ατομικής ευθύνης από ένα σημείο. Και έπειτα δεν είναι θέμα να υπάρχει ένας μπαμπούλας και ένα πρόστιμο. Απλά επιμένω σε αυτό, γιατί υπήρχε έτσι μια έντονη κριτική από την αντιπολίτευση ότι έρχεστε ή ήρθατε μάλλον και αυξήσατε την πληρότητα στο 80% στα πλοία, την ίδια στιγμή που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να αυξάνεται δραματικά και ο αριθμός των κρουσμάτων. Δηλαδή σε καθημερινή βάση τώρα πια έχουμε πάνω από 70-75 κρούσματα. Επαναλαμβάνω ότι το σημαντικό για μας είναι η τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Και να το δώσω απλά και παραστατικά για να το καταλάβουμε όλοι. Φανταστείτε ένα πλοίο με πληρότερα 40% χωρίς εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και ένα πλοίο με πληρότητα 80% και με εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Ποιο είναι πιο ασφαλές? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που ζητάμε ουσιαστικά από τα μέλη των πληρωμάτων, από τους επιβάτες, από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι η εφαρμογή και η συνεργασία στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Εκεί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και επίσης θέλω να σας πω ότι η πληρότητα δεν αυξήθηκε απότομα. Αυξήθηκε σταδιακά, αφού είχαμε μελετήσει όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και βέβαια σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων. Άρα για μας έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία όλοι να επιδεικνύουμε την απαραίτητη προφανώς ατομική ευθύνη, να τηρούμε τα περιοριστικά μέτρα και ξέρετε, χρειάζεται να κάνουμε τρεις απλές κινήσεις. Πρώτα απ' όλα να τηρούμε τις αποστάσεις, τόσο κατά την επιβίβαση όσο και την αποβίωση του 1,5 μέτρων. Χρειάζεται να συμπληρώνουμε το ειδικό έντυπο των υγειονομικών πληροφοριών και βέβαια χρειάζεται να φοράμε και τη μάσκα μας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Νομίζω ότι είναι ζήτημα διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Όλοι πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και βεβαίως τους συνανθρώπους μας. Άρα νομίζω ότι όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι ειδικά η μάσκα, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι υπότες της Ρόδου της Γαλάζιας Γέφυρας, τα παιδιά που μαθαίνουν να μη σωπαίνουν, έλαβαν μέρος σε μια συνδιοργάνωση του Θεατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και του ΔΟΠΑΡ. Για την πρωτότυπη αυτή δράση μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου η εκπαιδευτικός θεατρολόγος κυρία Βίκη Θεολόγη. Είμαστε ο Θεατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου και σε μια συνδιοργάνωση με τον ΔΟΠΑΡ ήρθαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε εδώ πέρα τον κόσμο και τα μικρά παιδιά για το C-Track, περί τίνος πρόκειται, για τη χρήση του και για την προστασία που μπορεί εμείς οι ίδιοι να παρέχουμε σε αυτή την κατασκευή, την πολύ σημαντική κατασκευή. Ήρθαμε με ένα concept και να παίξουμε τους υπότες της Γαλάζιας Γέφυρας. Η Γαλάζια Γέφυρα είναι το C-Track εδώ πέρα που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου. Και επειδή είδαμε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη γνώση και ενημέρωση για την χρήση της συγκεκριμένης κατασκευής, ήρθαμε εδώ να ενημερώσουμε τα παιδιά ειδικότερα, και λέω τα παιδιά γιατί από τα παιδιά ξεκινάει και η παιδεία. Τα παιδιά ενημερώνουν τους μεγάλους όταν δεν ξέρουν οι μεγάλοι. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα κάτω και παρακολουθούμε σήμερα που είμαστε εδώ είναι ότι και Έλληνες και ξένοι όμως κάνουν μια σχετική κατάχρηση της κατασκευής εδώ πέρα, της ράμπας, που είναι ειδικά, μια ειδική κατασκευή για τους ανθρώπους που κινούνται με διαφορετικό τρόπο προκειμένου να μπορούν να εισέλθουν στην τράπεζα, στην θάλασσα. Τράπεζα ψυχαγωγίας, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου στην τράπεζα. Ναι, και είδαμε λοιπόν ότι γίνεται μια κατάχρηση. Πήγαμε εμείς, ενημερώσαμε πάρα πολύ ευγενικά, είπαμε και στα παιδάκια άμα θέλουν να συμμετέχουν έτσι στο ταξίδι αυτό που θα κάναμε σήμερα στο παιχνίδι. Πολλά παιδιά ήρθανε και παίξανε μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όταν τα βάζεις με το παιχνίδι και τα διδάσκεις κάτι τόσο πολύ σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό στο να μπορέσουμε εδώ στο νησί να συντηρήσουμε αυτή την κατασκευή. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν και ειδικά μέσα από μια βιωματική δράση. Ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν η ομάδα, παίξαμε κάτω. Το κόνσεπτ ήταν ότι τα πουλιά κατέβηκαν, πετούσαν ψηλά, είδαν αυτή την ωραία γέφυρα και κατέβηκαν να ρωτήσουν περί τίνος πρόκειται.
Είδαμε λοιπόν ότι πολλά παιδιά ήξεραν, πολλά παιδιά δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού τα ενημερώσαμε και μαζί προσπαθήσαμε και τους χρήσαμε υπότες της γαλάζιας γέφυρας μέσα από παιχνίδια και διάφορες δοκιμασίες, προκειμένου οι ίδιοι να μάθουν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν με ευγένεια πάντα τον κόσμο όταν βλέπουν ότι γίνεται κατάχρηση της κατασκευής να μπορούν να την προστατεύουν. Αυτό κάναμε και ευχαριστούμε θερμά και το ξενοδοχείο Ιβίσκους εδώ πέρα, γιατί μας έκανε την παροχή του χώρου και προσοικιαστήσαμε μία μικρή μικροφωνική. Λυπούμαστε αν δημιουργήσαμε κάποια αναστάτωση σήμερα Κυριακή. Μία ωρίτσα κράτησε η δράση, 11-12. Όντως δημιουργήθηκε μία μικρή αναστάτωση εδώ πέρα λόγω της φασαρίας. Όμως ο σκοπός είναι σημαντικός, είναι σπουδαίος. Ζητάμε την κατανόησή σας και ευχαριστούμε που την είχαμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΕΓΕΟ TV. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας απόψε στις 12 από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.